Έχετε ακούσει κι εσείς. Φούλοι μηχανές. Από τις άλλες θέσεις, από τις αντίπαλες θέσεις, έχετε ακούσει και προσωπικά και ως προοδευτική συμμαχία. Αλλά... Εντάξει, μέσα στο παιχνίδι είναι αυτό. Η ψυχραιμία σας έχει ενδιαφέρον. Εγώ οφείλω να σας ρωτήσω το πρώτο ερώτημα να πάμε στην υπόθεση Νοβάρτης. Αλλοκαταγγελίες μεταξύ προσώπων που είναι στην ηγεσία, στην κορυφή της δικαιοσύνης, υπουργοί, τα κόμματα έχουν συσκώσει μια πολιτική θύελα. Θα ήθελα τη δική σας θέση. Έρχομαι αμέσως σε αυτήν. Απλώς ένα σχόλιο σε όσα ακούστηκαν προηγουμένως. Να έχουμε υπόψη μας ότι και η αξιωματική αντιπολίτευση στην Τουρκία, θα το θέσω κομψά, δεν είναι λιγότερο εθνικιστική από τον Ερντογάν. Δηλαδή, εδώ είναι μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα. Ναι. Μην έχουμε καμία ελπίδα. Δηλαδή, μην βιαζόμαστε να βγάλουμε συμπεράσματα. Με τον Ερντογάν, πριν το τελευταίο διάστημα, ζήσαμε σε ηρεμία σχετική. Τώρα, βέβαια, το πρόβλημα έχει προκύψει. Και είναι το πρόβλημα που είδαμε ευρύτερα προηγουμένως με τον Χορμούζ κλπ. Δηλαδή, με τη Συρία, η σχέση με τις Ηνωμένες Πολιτείες είναι σε τεντωμένο σκηνή. Υπουργέ, πάμε στην Νοβάρτης. Πάμε στην Νοβάρτης τώρα. Λοιπόν, την Νοβάρτης θα σας δώσω μια κοινότοπη απάντηση. Εδώ που έχουν φτάσει τα πράγματα, το μόνο που μπορεί να γίνει είναι να αφαιθεί η δικαιοσύνη απερίσπαστη και με ταχύτητα, την οποία δεν επέδειξε την προηγούμενη περίοδο, να απαντήσει σε όποιο πρόβλημα υπάρχει. Δεν θέλω να μπω σε αξιολόγηση ούτε του κυρίου Αγγελή, ούτε της επιστολής του, ούτε του παρελθόντος του, γιατί έχει και το προηγούμενο διάστημα σε άλλη υπόθεση του Βιεννόπουλου έχει συγκρουστεί με συναδέλφους του κλπ. Αν μπούμε σε τέτοια ρεπορτάζ, τα οποία τα σέβομαι, υπάρχουν σε εφημερίδες, τα διαβάζετε κι εσείς, οι ακτινογραφίες δηλαδή των διαφόρων κινήσεων που έχουν γίνει και από μέρους του κυρίου Αγγελή και των αμυντικών μέρους άλλων της δικαιοσύνης, θα βρεθούμε σε απόλυτο αδιέξοδο. Αν εννοούμε ότι πρέπει να έχουμε εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη και δεν υπάρχει άλλος δρόμος, παρά το γεγονός ότι και καθυστέρηση έχει και έχουν δοθεί λαβές για να μην υπάρχει εμπιστοσύνη στη δικαιοσύνη, διαχρονικά, δεν είναι τωρινό το θέμα, πάντως δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Το Ρασπούτιν τον ξέρετε εσείς ποιος είναι? Ναι, φαντάζομαι ότι τον ξέρουν οι πάντες, αλλά όταν κάνεις υπεύθυνη αναφορά, και αυτό δεν αφορά μόνο τον κύριο Αγγελή, αφορά και άλλους, εκεί είσαι υποχρεωμένος να πεις τα πράγματα με το όνομά τους. Όχι να αφήνεις το χαριτάτο και τον πίστη να βρούνε ποιος είναι. Ας έχεις το θάρρος να μιλήσεις πάρα πολύ συγκεκριμένα. Είναι υπονοούν ποιος είναι, λέτε. Ναι, εντάξει. Πολλά πράγματα δεν ήταν κομψά που γίνανε εδώ. Διαρροές, στικάκια, όλα αυτά. Αλλά αν μπούμε σε αυτή εδώ πέρα τη συζήτηση, είναι φανερό ότι θα μπούμε σε μια διελκυστίδα που δεν τιμά κανέναν. Ούτε το πολιτικό σύστημα, ούτε η δικαιοσύνη. Επειδή είστε στην Προοδευτική Συμμαχία, είστε κοντά στο αφήγημα που δημιουργείται αυτή τη στιγμή στη διοικητική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το αποτέλεσμα στις εθνικές εκλογές είναι κάτι που αποτελεί προτεραιότητα για τον ΣΥΡΙΖΑ και όχι μόνο και για την Προοδευτική Συμμαχία. Είπε ο Αλέξης Τσίπρας ότι εγώ δεν γνώριζα για τις μετατάξεις. Και έρχεται η Νέα Δημοκρατία και λέει: αποκλείεται ο Πρωθυπουργός να μην γνώριζε για τις μετατάξεις. Και αποκλείεται να μην γνώριζε και η Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν μέσα σε αυτές. Θα μου επιτρέψετε, παρότι δεν μ' αρέσουν οι συμψηφισμοί και παρότι δέχομαι, ότι ο κόσμος πρέπει να είναι αυστηρός με την αριστερά, πρέπει να είναι πιο αυστηρός και είναι πιο αυστηρός. Και ο Πρωθυπουργός είπε στη συνέντευξή του στον Α, νομίζω, ότι εγώ δεν πρόκειται να κάνω συμψηφισμούς. Ούτε εγώ θα κάνω, αλλά είμαι υποχρεωμένος να καυτηριάσω την υποκρισία. Δηλαδή, ο Πρωθυπουργός ζητάει συγγνώμη, αλλά από την άλλη πλευρά, ας ζητήσει και η Νέα Δημοκρατία και το κίνημα αλλαγής και τα άλλα κόμματα μία συγγνώμη, διότι μέσα στις μετατάξεις είναι όλοι αυτοί. Είναι μία κακή πρακτική, την οποία όμως και Χαριτάτο, επειδή τα παρακολουθείτε, ξέρετε ότι υπήρχε από το παρελθόν, δηλαδή στη διάσκεψη των Προέδρων. Εμείς το ξέρουμε. Αν το μαζεύονται. Είναι σαν να παίρνουμε θέση για κάποιον από τους κρατές. Όχι, δεν δηλαδή, μην πάρετε καμία θέση. Αλλά είσαι του ΣΥΡΙΖΑ ή είσαι της Νέας Δημοκρατίας. Όχι. Αλλά να τα λέμε όμως. Να πούμε ότι είναι κατακριτέο.
και ότι πρέπει να μπει ένα τέλος. Αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία την ώρα που επισπέδων ήταν ο κύριος Τραγάκης, με συγχωρείτε, και την ώρα που βλέπουμε τα νούμερα, 6 του ΣΥΡΙΖΑ, 5 της Νέας Δημοκρατίας, 4 του Κινήματος Αλλαγής, συνεργάτες προέδρων, πρώην πρωθυπουργών κλπ. Κλπ. Άρα δεν μπορώ να ακούω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ βόλεψε τους δικούς του. Να πούμε, να το πούμε έτσι χοντρά, όλοι βόλεψαν τους δικούς τους, είναι απαράδεκτο. Πολύ σωστά ο Πρωθυπουργός, και να πούμε ότι είναι ο πρώτος που το κάνει, παίρνει την ευθύνη και ζητάει συγγνώμη απέναντι στον ελληνικό λαό και όχι στο κόμμα του, γιατί του ελληνικού λαού είναι το πρόβλημα, αλλά και ο ελληνικός λαός να ξέρει ότι είναι μια πρακτική κακή η οποία εφαρμόζει και δεν μπορεί με μεγάλη υποκρισία η αξιωματική αντιπολίτευση και η Ελλάσσον αντιπολίτευση να βγάζουν την ώρα τους απ' έξω. Δηλαδή μπορεί να είναι βολικό εκλογικά, αλλά επιτρέψτε μου να πω δεν είναι έντιμο. Μάλιστα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τι είδους οδοστρωτήρας είναι? Για την ανάπτυξη, όπως λέει ο ίδιος, ή κατά των κοινωνικών δικαιωμάτων, όπως λέει ο ΣΥΡΙΖΑ, κατά την κρίση σας? Κοιτάξτε, η οπτική εικόνα είναι αδιαφεσβήτητη. Ακόμα και αν έγινε κοπτοραπτική, όπως λέει η Νέα Δημοκρατία, αυτό που δεν αμφισβητείται είναι ότι ο κύριος Μητσοτάκης σε 2 μέρες συνέχεια κάθισε και άκουσε εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου, όχι της υγιούς επιχειρηματικότητας, αλλά της ανθυγιεινής επιχειρηματικότητας, οι οποίοι του λέγανε 7 μέρες εργασία, τράβα το ΣΕΠΕ από εδώ γιατί έρχεται και με ελέγχει, και δεν αντέδρασε. Από εγώ την ήπια εκδοχή. Δεν αντέδρασε. Εκεί χρησιμοποίησε την έννοια του οδοστρωτήρα, προφανώς στο τέλος της συζήτησης, αλλά όποιος λογικός άνθρωπος βλέπει ένα επιχειρηματία ο οποίος λέει αυτά τα πράγματα και βλέπει κάποιον ο οποίος θέλει να είναι πρωθυπουργός αύριο, ο οποίος δεν αντιδρά καθόλου, αλλά αντιθέτως χρησιμοποιεί την έννοια του οδοστρωτήρα, η κοινή λογική λέει ότι τουλάχιστον δεν αντιστάθηκε σε αυτό. Το θέμα του ΣΔΟΕ επίσης είναι ένα πολύ άσχημο μήνυμα για τη μεσαία τάξη. Γιατί δεν είναι όλοι η μεσαία τάξη το ίδιο. Ξέρουμε όλοι, υπάρχουν ορισμένοι οι οποίοι μόλις δουν το ΣΔΟΕ μπορεί να πάνε και να τους πετάξουν έξω. Το νομιμοποιούμε αυτό? Νομιμοποιούμε δια της σιωπής μας το ότι έρχεται ο χι επιχειρηματίας, μικροεπιχειρηματίας, μεσαίος επιχειρηματίας και σου λέει δεν θέλω ελέγχους. Ο Τσίπρας μου έστειλε 7 φορές. Εσύ θα μου στείλεις? Και η απάντηση είναι το κράτος δεν πρέπει να στέλνει. Ξέρετε τι μήνυμα είναι αυτό για τα έσοδα? Ξέρετε τι μήνυμα είναι για την υγιή επιχειρηματικότητα? Γιατί υπάρχει και ο επιχειρηματίας εκείνος ο οποίος δεν θέλει να κλέψει. Και ο οποίος δέχεται τον έλεγχο. Και να πούμε ότι το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Για πρώτη φορά μέσα στην κρίση έχουμε υπερορίες που πληρώθηκαν, υπερεργασίες που πληρώθηκαν. Κάποιοι αντιδρούν σε αυτό. Κάποιοι αντιδρούν. Θα τους νομιμοποιήσουμε, θα τους βοηθήσουμε? Με ρωτάτε λοιπόν, γι' αυτό και ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία λέει ότι πάει ο Κυριάκος Μητσοτάκης να πάρει τις εκλογές με ζυμισμένες μηχανές. Δηλαδή, αλλά δεν μπορεί, δεν του βγαίνει αυτό. Αναγκάζεται να μιλήσει ή να σιωπήσει. Άρα η αιτίαση που έχουμε, ότι δηλαδή πέρα από αυτά τα οποία λέτε, που και αυτά είναι προβληματικά, δηλαδή το 1 προς 5 στο δημόσιο, αν θέλετε να το συζητήσουμε μετά. Θέλουμε, γιατί έχω και τη σχετική ερώτηση. Που είναι πάρα πολύ κρίσιμο, αλλά όλο αυτό το θα πάμε με επενδύσεις, θα μειώσουμε τη φορολογία κλπ. Για δείτε αυτά τα 2 παραδείγματα τα οποία δεν αμφισβητούνται. Είναι οπτικά, οπτικοακουστικά παραδείγματα, δείχνουν ότι υπάρχει όχι πια κρυφή ατζέντα, αλλά μια ατζέντα η οποία βγαίνει προς τα πάνω. Δηλαδή, άνοιξε η όρεξη σε ορισμένους και αυτός είναι ο κύκλος που είναι γύρω από τον Τότε Κυριάκο Μητσοτάκη. Τότε θα σας ρωτήσω, κλείνοντας κύριε Μπίστη, πόσο εύκολο είναι σε μια εβδομάδα να ανοίξουν οι πόρτες, να ξεκλειδώσει η επένδυση του ελληνικού, όπως έχει τουλάχιστον δεσμευτεί, από όσο λένε στην Νέα Δημοκρατία, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Ναι, με 2 κοινές υπουργικές αποφάσεις ξαφνικά ως διαμαγείας. Και ο Πιτσιόρλας τόσο καιρό τα κράταγε προφανώς επειδή δεν ήθελε να βοηθήσει το ΣΥΡΙΖΑ του οποίου ήταν υπουργός. Είναι γνωστό και το ξέρει και ο Κυριάκος Μητσοτάκης ότι τα πράγματα έχουν εδώ και 1 χρόνο μπλέξει εκεί λόγω του καζίνο.
το οποίο είναι μέσα στη σύμβαση. Ναι, ναι. Αλλιώς θα υπήρχαν. Λοιπόν, αυτό η εταιρεία η οποία χειρίζεται το θέμα θα έπρεπε να το έχει λύσει. Βεβαίως η κυβέρνηση μπορεί να πιέσει και πίεσε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά υπάρχει και το cui bono. Δηλαδή, σε τι ωφελήθηκε ο ΣΥΡΙΖΑ από το ότι δεν μπήκε η μπουλντόζα μέσα τις προηγούμενες μέρες. Δεν είναι δική του ευθύνη. Αυτό που ήθελα να σας πω, επιτρέψτε μου, επίσης σαν θέμα, το είπαμε προηγουμένως, πρέπει η Νέα Δημοκρατία να εξηγήσει τι θα κάνει στο δημόσιο. Γιατί ωραία είναι αυτά τα γενικά περί μείωσης δημοσίου. Καμία απόλυση, και είπε ο κ. Μητσοτάκης, δείτε το βίντεο, δεν θα κάνω απόλυση, αλλά τι θα κάνω. Κάθε πέντε που θα φεύγουν θα παίρνω ένα. Ενώ έχει φτάσει με τη διαπραγμάτευση που έκανε η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, στο ένα θα φεύγει, ένα θα μπαίνει. Προσέξτε, αυτό δεν αφορά μόνο τους δημόσιους υπαλλήλους. Αφορά τον πολίτη, τον χρήστη. Δηλαδή, αφορά τον ασθενή και τους συγκινήτους στα νοσοκομεία. Τον ασθενή, το δάσκαλο. Και για το 2019 σημαίνει πάρα πολύ συγκεκριμένα πράγματα. Αν ένας φεύγει, ένας μπαίνει, είναι 9.000 θέσεις. Αν πέντε φεύγουν, ένας μπαίνει, είναι 1.800 θέσεις μετρημένες. Εξ αυτών, 1.500 έχει πει η Νέα Δημοκρατία ότι θα είναι στην αστυνομία, τις μένουν και 300 να δούμε που θα πάνε. Ποιος βλάπτεται? Ο πολίτης εκείνος ο οποίος θα κοιτάξει να πάει στο νοσοκομείο, να βρει γιατρό, να πάει στο ιατρικό κέντρο και να είναι στελεχωμένο, να έχει δασκάλους. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ συγκεκριμένα. Τα αόριστα, τα λόγια, τα μεγάλα, ωραία είναι, αλλά όταν φτάσουμε στους συγκεκριμένους αριθμούς, εκεί η Νέα Δημοκρατία είναι ελληματική. Υπουργέ, ευχαριστώ θερμά για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλό τριήμερο. Πάμε, φίλοι τηλεθεατές, λίγο να αλλάξουμε.